Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Αλεξανδρούπολη βρέθηκε η επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά. Τι δήλωσε μιλώντας στη δεύτερη προσυνεδριακή περιφερειακή ημερίδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Χωρίς ηλεκτροδότηση η Σαμοθράκη εξαιτίας κεραυνών. Οι τελευταίες εξελίξεις. Την Αθήνα και τη Θράκη θα επισκεφθεί ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη στο προξενείο της Κομωτινής και το πρόγραμμα του Μπιναλή Γιλντιρίμ. Καταστροφική πυρκαγιά με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στην Πορτογαλία. Για αύξηση του αριθμού των θυμάτων κάνουν λόγο οι αρχές. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας για τα θύματα της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λεϊρία, που μέχρι στιγμής ανέρχονται σε τουλάχιστον 62. Η δασική πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της κεντρικής Πορτογαλίας προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 50 ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι πυροσβέστες. Τραγικές συνέπειες είχε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας, αφού στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 62 ανθρώπων, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα. Δυστυχώς αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η χειρότερη τραγωδία που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Κώστα, ο οποίος μετέβη στην έδρα της πολιτικής προστασίας κοντά στη Λισαβόνα. Αρκετά πριν από τον τελευταίο απολογισμό που ανέβασε τον αριθμό των νεκρών, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας είχε δηλώσει. Προς το παρόν έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, αλλά ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο. Η προτεραιότητα είναι να σωθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί ακόμη να διατρέχουν κίνδυνο. Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Ζόρζε Γκόμες, είχε κάνει λόγο για 19 νεκρούς, οι τρεις από τους οποίους απεβίωσαν από εισπνοή καπνού. Άλλοι 16 επανθρακώθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν από τις φλόγες, στο δρόμο που συνδέει το Φιγκέιρο ντος Βίνιος με το Καστανιέιρα ντε Πέρα, διευκρίνησε. Ο Γκόμες είπε ακόμη ότι άλλοι 14 πολίτες τραυματίστηκαν, οι 10 από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ότι τραυματίστηκαν και 6 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Nós estávamos dentro da habitação. E a gente, sim, chegou, está tudo ardido à volta. A casa da minha irmã está tudo ardida. Só que os engenheiros foram-nos lá buscar, porque nós já não conseguimos respirar. Ontem à tarde já vi que eu estava com o fogo muito, muito longe e já vi-se que lá longe e nunca pensei que fosse para este lado. Agora às 3h30 da manhã, a minha sogra tocou a campainha, tipo, me levantava para se. Eu nunca mais levantava, eu nunca mais saímos daqui. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου, λίγο πριν από τις 3 τοπική ώρα, στην κοινότητα Πεδρογάου Γκραντ, στην περιοχή Λεϊρία. Πολλές εκατοντάδες πυροσβέστες και 160 οχήματα συνέχιζαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και με ανεξήγητο τρόπο κατά μήκος 4 μετόπων ταυτόχρονα. Πολλά χωριά επλήγησαν από τη φωτιά. Η έκταση των ζημιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή πλήρως. Δύο αεροσκάφη Καναντέρ στάλθηκαν σήμερα το πρωί από την Ισπανία για να συνδράμουν στο έργο των Πορτογάλων πυροσβεστών, ανέφερε ο Γκόμες. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσελάου Χεμπελέου Ντε Σόουζα, επισκέφθηκε πολύ γρήγορα τον τόπο της τραγωδίας και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στους οικείους των θυμάτων, εξ ονόματος όλων των Πορτογάλων. Η Πορτογαλία επλήγει το Σάββατο από ένα κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ έπναν επίσης ισχυροί άνεμοι κατά τόπους. Σχεδόν 60 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε όλη την Πορτογαλία. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 1.700 πυροσβέστες. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, Μαρτσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόουζα, στον οποίο εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στη δοκιμασία που περνάει η Πορτογαλία από την πύρινη λέλαπα που έχει στοιχήσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Τον κύριο Παυλόπουλο συνδέει μακρά φιλία με τον Πορτογάλο πρόεδρο, καθώς οι δύο άνδρες έχουν κοινή ακαδημαϊκή πορεία, αφού αμφότεροι είναι καθηγητές νομικής. Κίνδυνο για τα μελλοντικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χιλιάδων αγροτών εξαιτίας του αγωγού ΤΑΠ διαβλέπει ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Την ανησυχία του αυτή εξέφρασε σε γραπτή του ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να δηλωθούν οι εν λόγω εκτάσεις ως προσωρινή διακοπή καλλιέργειας, ώστε να μην υπάρξει απώλεια των δικαιωμάτων των αγροτών.
Γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας μελλοντικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες αγρότες της Βορείου Ελλάδας εξαιτίας της διέλευσης του αγωγού ΤΑΠ από τις καλλιεργητικές τους εκτάσεις. Όπως τονίζεται, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θεωρεί ως επιλέξιμες για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης τις συγκεκριμένες εκτάσεις που θα μείνουν ακαλλιέργητες στη φετινή και πιθανότατα την επόμενη χρονιά. Και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Μαζί με 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσαμε γραπτή ερώτηση με επικεφαλής την Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, σε ό,τι αφορά ένα πρόβλημα που θα ανακύψει σε βάρος χιλιάδων αγροτών που οι εκτάσεις τους, οι αγροτικές εκτάσεις τους, οι ιδιοκτησίες τους έχουν σχέση με το γνωστό αγωγό ΤΑΠ. Δηλαδή, ο γνωστός αγωγός διέρχεται μέσα από τις ιδιοκτησίες τους. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα για φέτος και για το χρόνο να δηλώσουν ότι καλλιεργούν αυτές τις εκτάσεις, αλλά δυστυχώς είπαμε ότι χρησιμοποιούνται για το σκοπό που προείπαμε, ζητούμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ρυθμίσει αυτή την εκκρεμότητα. Οι βουλευτές ρωτάνε τον Υπουργό εάν προτίθεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ να επιτρέψει οι συγκεκριμένες εκτάσεις να δηλωθούν ως προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας, ώστε να μην υπάρξει απώλεια των δικαιωμάτων μετά το 2018, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Να χαρακτηρίσει αυτές τις εκτάσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν δεσμευτεί για το σκοπό που προείπαμε για την κατασκευή έργου υποδομής, σημαντικού έργου υποδομής στη χώρα μας, ότι βρίσκονται σε αγρανάπαυση, ώστε όταν πλέον θα ξεπεραστεί το πρόβλημα να έχουν τη δυνατότητα εκ νέου δήλωσης που ως γνωστόν έχουν αρκετά προνόμια μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Προβλέπουμε ένα πρόβλημα που θα προκύψει και ζητούμε την ρύθμιση αυτού και την θεραπεία του με νομοθέτηση την οποία θα προχωρήσει ο Υπουργός ή με σχετική του απόφαση. Αναμένουμε το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα απαντήσει στην ερώτησή μας, η οποία πραγματικά είναι απόλυτα εύστοχη, απόλυτα δίκαια, δικαία και νομίζω και απαντά στα αιτήματα των αγροτών μας. Το φυλάκιο υποδοχής μεταναστών του Εύρου είναι μια κουρασμένη δομή, όμως προσπαθούμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής από την Ορεστιάδα. Ο κύριος Μουζάλας επισκέφτηκε το σημείο για να εκτιμήσει την κατάσταση λειτουργίας εν ώψη και του ρεύματος προσφύγων και μεταναστών που αναμένεται να αυξηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το κέντρο πρώτης υποδοχής του φυλακίου είναι μια δομή κουρασμένη, ωστόσο κάνουμε προσπάθειες βελτίωσης. Αυτό μεταξύ άλλων δήλωσε από το κέντρο πρώτης υποδοχής του φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Μουζάλας, ολοκληρώνοντας την περιοδία που πραγματοποίησε σε εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε Μακεδονία και Θράκη. Ο υπουργός ξεκίνησε για να γενιάσει νέες δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ήρθε από Σέρες Δράμα, λοιπόν, και ήταν επιθυμία του να επισκεφθεί και το φυλάκιο. Είναι ένα πρώτο, ας πούμε, πρώτος σταθμός για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και δεν θα το κρύψουμε ότι το τελευταίο καιρό είχαμε κάποια σημάδια αύξησης των ροών και βέβαια υπήρχαν και ζητήματα τα οποία έπρεπε να λυθούν υπηρεσιακά. Όπως ξέρετε, εμείς πήραμε από ένα διαγωνισμό του 98 ανθρώπους, οι οποίοι κατά τύχη στο φυλάκιο είναι ένας σημαντικός αριθμός, είναι γύρω στους 16 εργαζόμενους στο φυλάκιο. Έφυγαν παλαιότεροι υπάλληλοι που ήταν με άλλη σχέση εργασίας, λοιπόν, και υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν υπηρεσιακά και να εξεταστούν τα ζητήματα αυτά. Ήταν πολύ θετική η παρουσία του κ. Μουζάλα στο φυλάκιο.
Ο κύριος Μουζάλας, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Εύρου Γεώργιο Καΐσα, επισκέφθηκε τόσο το κέντρο πρώτης υποδοχής, όσο και το κέντρο κράτησης του φυλακίου Ορεστιάδας και επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, ενώ άκουσε τα προβλήματα που υπάρχουν. Επεσήμανε ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση της αναμενόμενης αύξησης των ροών μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει προσωπικό που εργάζεται με αυτοθυσία και κάτω από δύσκολες συνθήκες, νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Σχολίασε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κύριος Μουζάλας. Εκείνο που γίνεται είναι ότι παίρνουμε μέτρα, ετοιμαζόμαστε και για δύσκολα και για αυξήσεις. Λοιπόν, και κυρίως λύνουμε τα ζητήματα, γιατί μέσα στη χώρα είναι περίπου 55-58.000 πρόσφυγες. Αυτοί πλέον μονιμοποιούνται σχεδόν στο εσωτερικό της χώρας, πέρα από τα νησιά δηλαδή που μπαίνουν, κατά κύριο λόγο. Οι καταστάσεις αυτές άρχισαν να λύνονται σε μόνιμη βάση. Φερρυπίν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε για 10.000 διαμερίσματα, σπίτια, για να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι σε μόνιμες κατοικίες. Αναφερόμενο στην αύξηση των ροών που αναμένεται να παρατηρηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής σημείωσε ότι η χώρα μας είναι πάντοτε ευάλωτη, επειδή δεν αποφασίζει αυτή για τις ροές. Η άλλη πλευρά αποφασίζει, σημείωσε χαρακτηριστικά, εμείς προετοιμαζόμαστε κάθε φορά για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έχουμε, τις νομικές και σε σχέση με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο. Γι' αυτό τρέχουμε από κάμπ σε κάμπ για να βλέπουμε τις ετοιμασίες μας, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Με την έννοια των συγκεκριμένων μέτρων, τόσοι θα γίνουν και δεδά, όχι. Παίρνονται μέτρα όμως για να αντιμετωπίσουν ποιο. Το πρόβλημα στον Εύρο ποιο είναι και στο φυλάκιο. Είναι, μπαίνουν οι πρόσφυγες, πρέπει άμεσα να ταυτοποιηθούν οι διάφοροι υπάλληλοι, είτε της αστυνομίας είτε του προσφυγικού, να τους ταυτοποιήσουν και να τους προωθήσουν αντίστοιχα. Όπως σας είπα, τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένες δομές. Όλο αυτό πρέπει να οργανωθεί έτσι, ούτως ώστε να διεκπεραιώνεται άμεσα, σύντομα, να μην καθυστερούμε, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ό,τι μπορεί να γίνει ανθρωπίνως δυνατόν, να γίνεται. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα είπε και αυτά τα μέτρα βελτιώθηκαν με την παρουσία του και πραγματικά λύθηκαν έτσι κέραια ζητήματα και ερωτηματικά. Για το κέντρο πρώτης υποδοχής του φυλακίου εξέφρασε την άποψη ότι είναι μια δομή κουρασμένη. Ωστόσο, όπως είπε, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης. Είναι διαρκής η προσπάθεια βελτίωσης στο σύνολο των δομών της χώρας. Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι μια δομή, εάν τη βελτιώσει για 200 άτομα και δεχτεί 250, θα θέλει και πάλι βελτίωση, είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή στο φυλάκιο του Εύρου φιλοξενούνται 82 ασυνόδευτα παιδιά, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Καΐσας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Μαλαματένια Αλατζά, που θα μας μεταφέρει δύο σημαντικές ειδήσεις από την επικαιρότητα της Ξάνθης. Μαλαματένια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την υπόθεση του εκπαιδευτικού του μειονοτικού σχολείου, ο οποίος ύστερα από την έκδοση δικαστικής απόφασης έχει επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του, ωστόσο παραμένει εδώ και 9 μήνες απλήρωτος. Για το θέμα έχει πάρει θέση υπέρ του εκπαιδευτικού και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος. Μίλησε μας για το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και για τη στάση της διοίκησης του σχολείου. Ακριβώς. 9 μήνες παραμένει απλήρωτος, παρά το γεγονός ότι έχει αναπληρώσει και τις ώρες που έχασαν οι μαθητές του, ο μαθηματικός του ημερήσιου ιδιωτικού μειονοτικού σχολείου Ξάνθης, ο κύριος Νιχάτ Χότσικα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο Μαρίνα, ο οποίος την χάνει και αντιπρόεδρος του ΣΥΕΛΒΕ, του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βορείου Ελλάδος, όσο και με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΥΕΛΒΕ, τον κύριο Δημήτρη Σελέκο, ο μαθηματικός έχει παραδώσει και τους βαθμούς προαγωγής των μαθητών του, αλλά δεν του επιτράπηκε από τη διεύθυνση του μειονοτικού σχολείου να λάβει τους βαθμούς των δικών του παιδιών. Γεγονότα για τα οποία μίλησαν στην Θράκη και στην thraki.com.gr, ύστερα και από την επίσκεψή του στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, όπου και συζητήθηκε το θέμα την περασμένη Δευτέρα. Ο κύριος Σελέκος ανέφερε ότι ο αγώνας του Νιχάτ είναι αγώνας όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
και μας εξήγησε ότι ο κύριος Μιχάτ δεν εργάστηκε μόνο τις συγκεκριμένες ώρες του ωραρίου, όπως προείπαμε, αλλά και υπεροριακά για να καλύψει τα κενά που είχαν δημιουργηθεί στους μαθητές του. Καμιά όμως μορφή αποδοχών δεν του έχει καταβληθεί από τον Οκτώβριο του 2016. Με ποιο αιτιολογικό, Μαλαματένια? Με ποιο? Με ποιο αιτιολογικό? Ο κύριος Χότσικα καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του κυρίου Χότσικα. Μέσα στην αιτιολογία αναφέρεται η διατάραξη εκπαιδευτικού κλίματος, πράγμα το οποίο δεν ισχύει γιατί, και δεν μπορεί να αποδειχθεί. Στο μεταξύ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από όλα αυτά που δικαιούται, σύμφωνα με την ΟΗΕΛΕ, δικαιούται και το δώρο των Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα και το επίδομα αδείας. Μιλάμε δηλαδή για ένα μεγάλο ποσό. Και μάλιστα μας προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι δεν τον άφησαν, όπως είπα, να μπει και να πάρει τη βαθμολογία των παιδιών των δικών του που φοιτούν εκεί. Ο ίδιος ο κύριος Χότσικα μας δήλωσε, Μαρίνα, ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την οικογένειά του, με δεδομένο ότι ο ίδιος παραμένει επί 9 μήνες απλήρωτος. Τώρα, στο μεταξύ, την ίδια ακριβώς ημέρα που δόθηκε η συνέντευξη τύπου από την ΟΗΕΛΕ, τον ΣΥΕΛΒΕ και τον κύριο Νιχάτ στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, δηλαδή τη Δευτέρα, μετά την επίσκεψη στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, η ιδιοκτήτρια του ημερήσιου ιδιωτικού μειονοτικού σχολείου, η κυρία Σαϊμέ Κυρλίδοκμε, εξέδωσε ένα βελτίο τύπου με το οποίο αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα της όλης ιστορίας του κυρίου Χότσικα, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι κατόπιν των παραπάνω και ενώ γνωρίζουν καλά ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση καταβολής μισθού στον ελόγω μαθηματικών, η ΟΗΕΛΕ, ειδικά με το τελευταίο βελτίο τύπου της που είναι γεμάτο ψεύδι και λανθασμένες πληροφορίες με τον ισχυρισμό της ότι ο μαθηματικός είναι επί 9 μήνες απλήρωτος, σκοπεύει να εξαπατήσει την κοινή γνώμη, να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για το σχολείο και να το σιτουκοφαντήσει. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά των υπευθύνων που με κάθε τρόπο προσπαθούν να μην συμμορφωθούν και εκτελέσουν την απόφαση που έχει εκδοθεί, κατατέθηκε μήνυση. Και επίσης τάχθηκε αναφορά στον αρμόδιο υπουργό που κοινοποιήθηκε και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αίτημα διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης κατά των υπευθύνων που δεν συμμορφώνονται με την απόφαση. Τέλος, σχετικά με τις ανακοινώσεις της ΟΗΕΛΕ, συνεχίζει δηλαδή η ιδιοκτήτρια του μειονοτικού σχολείου, που δεν έχουν, όπως αναφέρει, καμία σχέση με την πραγματικότητα, γίνονται οι απαραίτητες μελέτες από τους δικηγόρους, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα με κάθε νόμιμο μέσο. Ωστόσο, Μαρίνα, ο χαμός συνεχίζεται με την υπόθεση αυτή, με την ΟΗΕΛΕ να ανταπαντά και με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας. Μια επιστολή στην οποία σημειώνεται, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι είναι πρωτοφανής ενέργεια της ιδιοκτησίας του Ιδιωτικού Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης να μηνύσει τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Παντή, και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, τον κύριο Παπαθανασίου, με συγχωρείτε, επειδή απαιτήθηκε η εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και ο πειθαρχικός έλεγχος όσων την παραβιάζουν αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση για τους θεσμούς. Αφορμή της πράξης του σχολείου ήταν το έγγραφο παροχής οδηγιών στον κύριο Γενικό Γραμματέα για την υπόθεση του εκπαιδευτικού του κυρίου Χότσικα. Οι εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Μειονοτικού Σχολείου προφανώς θεωρούν πως δρούν μέσα σε ένα δικό τους παράλληλο εργασιακό εκπαιδευτικό σύμπαν, έτσι ακριβώς το αναφέρουν μέσα, όπου μπορούν να επιβάλλονται ποινές απόλυσης σε όσους εκπαιδευτικούς τολμούν να έχουν λανθασμένες πολιτικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις και όπου οι αποφάσεις της πολιτείας είναι ανίσχυρες. Τέλος, και κλείνω με αυτό, η ΟΗΕΛΕ στην επιστολή της σημειώνει ότι οι αποφάσεις της πολιτείας, η απόφαση δηλαδή του ΚΙΣΔΕ το Δεκέμβριο του 2016 και η εντολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για τον πειθαρχικό έλεγχο της ιδιοκτησίας του σχολείου, που αγνοεί προκλητικά την απόφαση, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και αυστηρά. Μόνο έτσι θα δοθεί ένα σαφές μήνυμα σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης ότι πρακτικές απίθειας και αυταρχισμού δεν χωρούν στο χώρο της παιδείας και ότι η ελληνική πολιτεία είναι ευνομούμενη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο που έχουμε να πούμε εμείς, επειδή την χάνει να μιλάμε αρκετά συχνά με τον κύριο Νιχάτ,
είναι ότι ο αγώνας του μαθηματικού με την υποστήριξη όλων θα συνεχιστεί και από εκεί και πέρα δεν έχει παρά να δούμε τι θα κάνει και η διεύθυνση του μειονοτικού σχολείου, η οποία Μάλιστα. προς το παρόν, όπως κατάλαβες και εσύ, είναι ανένδοτη. Έχει πάρει συνεπώς το δρόμο της δικαιοσύνης το θέμα αυτό και μάλιστα έχει φτάσει και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης με την εμπλοκή του Υπουργείου κλπ. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή «Βελτιώνω το Δήμο μου» που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Ξάνθης, η οποία για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές απευθύνεται προς τους δημότες προκειμένου να γνωστοποιούν τα προβλήματά τους, έτσι ώστε η Δημοτική Αρχή να μπορέσει να δρομολογήσει τις επιμέρους λύσεις σε αυτά. Ποιο είναι το ζήτημα που έχει τεθεί ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της κίνησης και κατ' επέκταση του ίδιου του Δήμου, Μαλαματένια? Υπάρχουν παράπονα από δημότες? Ακριβώς. Μπορεί το «Βελτιώνω το Δήμο μου» να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή και να την έχουν πραγματικά αγκαλιάσει οι πολίτες της Ξάνθης, οι οποίοι μάλιστα, όπως ακριβώς είπες, αναρτούν τα προβλήματά τους και τα γνωστοποιούν στο Δήμο Ξάνθης. Ωστόσο, πολλά από αυτά παραμένουν στα υπόψη ακόμη και επί ένα χρόνο, Μαρίνα. Κάποια βέβαια από αυτά, ειδικότερα όσα αφορούν την κατηγορία καθαριότητα και κάδη, έχουν επιληθεί. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, αφού μπορούν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα, όταν φυσικά υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες, που όπως μάθαμε, μέσω των αρμοδίων αντιδημάρχων ενημερώνονται για τα όποια προβλήματα. Όμως υπάρχουν προβλήματα που ομολογουμένως μπορούν εύκολα να λυθούν, όπως για παράδειγμα προβλήματα με λάμπες φωτισμού. Αναρτημένα εδώ και ένα χρόνο, αλλά ακόμη δεν έχουν επιληθεί. Είναι πολλά πραγματικά τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί και παραμένουν γνωστοποιημένα στο site, αλλά χωρίς να έχει γίνει τίποτε ακόμη. Αλλά για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να πάμε στον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη, τον κύριο Νίκο Ανταβούφη, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα Θράκη και στην thraki.com.gr και επιβεβαίωσε τα όσα έχει ακούσει και ο ίδιος κυκλοφορώντας την πόλη της Ξάνθης. Και μάλιστα μας είπε ότι μετά από πολλές οχλήσεις για το φωτισμό στη δική του γειτονιά, τελικά τις λάμπες τις άλλαξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Ανταμπούφ σημείωσε ότι είναι ναι μεν μια καλή ιδέα, αλλά σαν εφαρμογή το «Βελτιώνω το Δήμο μου», αλλά οι επισημάνσεις των συνδημοτών παραμένουν απλά επισημάνσεις. Ενώ έκανε και την πρόβλεψη ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα αυξάνεται ο ρυθμός, αλλά θα λύνονται κατ' επιλογή τα προβλήματα. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι σε ορισμένες κατηγορίες ετοιμάτων υπάρχει ανταπόκριση από τη μεριά του Δήμου, όπου φαίνεται πως ο Δήμος έλαβε υπόψη του τις παρατηρήσεις των συνδημοτών και διόρθωσε τα κακό σκήμενα, οι περισσότερες, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα, πράγμα το οποίο δηλαδή διαπίστωσε και η εφημερίδα Θράκη και η thraki.com.gr. Οι περισσότερες λοιπόν είναι επισημάνσεις από τους συνδημότες μας, οι οποίοι Μάλιστα. δεν βρήκαν ανταπόκριση και ακόμη και μετά από ένα ολόκληρο χρόνο παραμένουν επισημάνσεις από αυτούς, χωρίς να έχει λυθεί τίποτα. Μαρίνα. Μάλιστα. Μαλαματένια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Πριν από λίγες ημέρες, ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Είναι φανερό ότι με αυτή την κυβέρνηση η Ελλάδα μόνο χάνει. Δεν μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, τόνισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά, προσερχόμενη στη δεύτερη περιφερειακή ημερίδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Αλεξανδρούπολη. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά μίλησε στη δεύτερη περιφερειακή ημερίδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Αλεξανδρούπολη. Προσερχόμενη εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, λέγοντας πως δεν μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Πριν από λίγες μέρες ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Είναι φανερό ότι με αυτή την κυβέρνηση η Ελλάδα μόνο χάνει. Δεν μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Εμείς, αν και στην αντιπολίτευση, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν περιοριζόμαστε και δεν μας αρέσει πια η δημαγωγία των υποσχέσεων. Το σχέδιο Ελλάδα, ένα σχέδιο που συζητάμε σε όλη την Ελλάδα και θα οριστικοποιήσουμε στο συνεδριό μας που θα γίνει στο τέλος Ιουνίου. Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορούν να έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω της κομβικής τους θέσης στο αναπτυξιακό σχέδιο, δήλωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καταστρώνουμε ένα σχέδιο για τον τόπο, αναπτυξιακό, για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους. Ένα σχέδιο για την Ελλάδα, για να μπορέσουν να πάρουν οι Έλληνες τη χώρα τους
πίσω. Το σχέδιο Ελλάδα. Αυτό συζητάμε σήμερα εδώ με την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Ένα σχέδιο που συζητάμε σε όλη την Ελλάδα ταυτοχρόνως και θα οριστικοποιήσουμε στο συνέδριό μας που θα γίνει στο τέλος Ιουνίου. Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορούν να έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω της κομβικής τους θέσης στο αναπτυξιακό σχέδιο. Έχουμε έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις και αυτά θα συζητήσουμε. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ακρόβαθρο της χώρας και πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολή, δικαιούται μια ξεχωριστή θέση στο νέο αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, δήλωσε από το βήμα της δεύτερης περιφερειακής συνδιάσκεψης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Ελλάδα και το όραμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για ένα νέο μοντέλο που θα συνδέει την κομβική γεωγραφική θέση με τον αγροδιατροφικό και τον τουριστικό τομέα, την έρευνα και το ΕΒΖΙΝ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή, η ενεργή στέλνει από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, ένα ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα πραγματικής ελπίδας, δημιουργίας, αναπτυξιακού συναγερμού, όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις, με το σχέδιο Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί. Η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία συμμετέχουν πρωταγωνιστικά. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί, αλλά θα επανέλθω στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Γιατί παράλληλα στέλνουμε και ένα μήνυμα ενότητας, συσπήρωση και αγώνα της παράταξής μας, έτσι ώστε να γίνουμε και πάλι ένα πλειοψηφικό, δυναμικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, ο ισχυρός προοδευτικός φορέας που θα επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση Τσίπρα κοστίζει πολύ ακριβά στο τόπο και στο λαό. Ο δε κίνδυνος ενός νέου μνημονίου δεν έχει εκλείψει. Και αυτό γιατί? Γιατί σχετίζεται αυτό άμεσα με την επίτευξη των στόχων, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, δεδομένου ότι δεν έχουμε πάρει καμία ρύθμιση για το χρέος και δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης με μια κυβέρνηση που είναι εχθρική απέναντι σε οτιδήποτε παράγει σε αυτόν τον τόπο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί είμαστε η παράταξη που έχει συνδέσει την ιστορική της διαδρομή με την πολιτική σταθερότητα, την πρόοδο και την ευημερία. Γιατί ξέρουμε, θέλουμε, μπορούμε και κάθε μέρα είμαστε και περισσότεροι. Η Δημοκρατική Παράταξη που έχει συνδεθεί με όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τόπο, ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης, που θωράκισε τη χώρα εντάσσοντάς τη στην ΟΝΕ και την κράτησε όρθια όταν βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, όπως είπα πριν, γίνεται ξανά δυνατή. Πρόκειται για έναν οριζόντιο αναπτυξιακό σχεδιασμό που προβλέπει πιλωτικά αναπτυξιακά project σε όλη την περιφέρεια με έμφαση στα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Πρόγραμμα που συζητάμε ήδη σε επιμέρους περιφερειακές ημερίδες όπως εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα και θα οριστικοποιηθεί στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στις 30 Ιουνίου, όπου σας καλώ να είστε όλοι παρόντες και να εκπροσωπήσετε τους χώρους σας. Η ύπαρξη όμως ενός project ατμομηχανής σε κάθε περιφέρεια μπορεί να συμπαρασύρει όλες αυτές τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση. Και στη βάση των αναγκών, η Βουλή θα νομοθετεί με διαδικασίες fast track, όπως ακριβώς κάναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα έργα αυτά. Με μια διαφορά ότι η νομοθέτηση εδώ θα πρέπει να ισχύσει και στο μέλλον για κάθε επένδυση που θα γίνεται στην κάθε περιφέρεια. Η κεντρική φιλοσοφία του σχεδίου μας στηρίζεται και στην προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων αλλά και σε κίνητρα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ήταν και παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Όμως πρέπει να τους δώσουμε τη βοήθεια να εξυγχρονιστούν. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέρα με τη μέρα αναβαθμίζεται γεωοικονομικά ως διαμετακομιστικό κέντρο και ενεργειακός κόμβος. Λόγω του παραδοσιακού της ρόλου ως πύλη, όπως είπα πριν, της Ευρώπης προς την Ανατολή, της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των εργασιών για την εγκατάσταση και των προοπτικών από τη λειτουργία του ΑΓΟΓΟΤΑΠ, του ιδιαίτερα κομβικού ρόλου που μπορούν να παίξουν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης της Καβάλας, η Εγνατία Οδός, αλλά και οι κάθετοι άξονες στο Διεθνές Σύστημα Μεταφορών.
το προϊόν. Παράλληλα, η περιφέρεια αυτή είναι μια περιφέρεια με εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους. Έναν αξιοσημείωτο αγροτικό κλάδο και ιδιαίτερα δυναμικούς κλάδους αλίας και υδατοκαλλιεργιών. Ένα σύγχρονο κλάδο ορυχείων και λατομείων. Μια περιφέρεια με ενεργειακή αυτοδυναμία και ιδιαίτερα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και με σημαντικό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον και πλούτο. Η ερώτηση λοιπόν που κάνουμε είναι, μπορούμε να συνδυάσουμε τον τόπο, το brand και την παραγωγή μας για να βγάλουμε ένα νέο προϊόν που ενώνει αυτά τα τρία μοναδικά στοιχεία του τόπου? Η απάντηση είναι ναι. Ο τόπος αυτός μπορεί να γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό, ενεργειακό, τουριστικό και πολιτισμικό σταυροδρόμι με τεράστια παρακαταθήκη και προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους του. Σκεφτείτε το ρόλο της περιοχής, καθώς θα ολοκληρωθούν οι υποδομές, θα προχωρήσει ο ΤΑΠ και μαζί του ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος από την Ελλάδα προς Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Για να πετύχουμε τους στόχους μας για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πρέπει προφανώς να επισπεύσουμε και μία σειρά από έργα υποδομών και παρεμβάσεων που μπορούν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι απαιτείται η αναβάθμιση των λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και η σύνδεσή τους με την Εγνατία και το Σιδηρόδρομο, χορήγηση κινήτρων προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων, κυρίως μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στις βιομηχανικές περιοχές της περιφέρειας, ώστε να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι υποδομές που υπάρχουν, διευκόλυνση και κίνητρα για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών, επένδυση σε ανάπτυξη εφαρμογών των γεωθερμικών πεδίων για το τομέα, σταδιακή δημιουργία υποδομών κέντρου μεταφοράς αγροτικών προϊόντων υψηλής αξίας από τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και φυσικά επέκταση και εξυγχρονισμό όλων των αντιπλημμυρικών έργων πρωτίστως στην παιδινή περιοχή του Εύρου. Μπορούμε παράλληλα να αναδείξουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα δίκτυο διασύνδεσης των βασικών σημείων τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος της Δράμας, της Καβάλας, της Ροδόπης, της Ξάνθης και φυσικά της Άμμου και της Θάσου και της Αμοθράκης. Όλες αυτές οι προτάσεις, μαζί με όλες τις προτάσεις και τις ιδέες που θα προτείνουν και θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των περιεχών αυτών στο Προγραμματικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, μπορούν να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο, επαρκές και αυτοτροφοδοτούμενο περιφερειακό project ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι πρότυπο και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δεύτερη περιφερειακή συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κλήθηκαν να μιλήσουν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης έριξε τα βέλη του τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε παλαιότερες κυβερνήσεις για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την περιοχή και τα λάθη που έγιναν. Εκτός από τα μέλη και τα στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην ημερίδα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης στην Αλεξανδρούπολη, καλέστηκαν για να την παρακολουθήσουν και να τοποθετηθούν θεσμικοί από άλλους κομματικούς μηχανισμούς. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πως η περιφέρεια είναι ανοιχτή σε κάθε πρωτοβουλία για το καλό του τόπου. Εκφράζω ταυτόχρονα και την προσδοκία η συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης να είναι ουσιαστική και να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες. Πολύ περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στους δείκτες ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην τελευταία θέση κατάταξης σε εθνικό επίπεδο και σε μια από τις τελευταίες ευρωπαϊκό. Η κοινωνία της περιφέρειάς μας βιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό από την υπόλοιπη Ελλάδα την επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Η ενεργεία κινείται σε υψηλά επίπεδα και οι νέοι της περιοχής μας μεταναστεύουν. Οι τοπικές μας επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις χαμηλές τιμές και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των γειτονικών χωρών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης δεν παρέλειψε να ρίξει τα βέλη του στις κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών, λέγοντας πως εγκατέλειψαν τη Θράκη στη μοίρα της. Μιλάω όμως ταυτόχρονα για μια Θράκη η οποία είναι πραγματικά η πτωχότερη, ως και η περιφέρεια, η πτωχότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Γιατί
εγκαταλείφθηκε από όλους τους κομματικούς πολιτικούς σχηματισμούς τα τελευταία 30 χρόνια αυτός ο τόπος. Οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες. Αλλά είναι από τους ανθρώπους όπου επί 7 χρόνια θυμωμένος κι εγώ, με όλους, ακόμα και με τη δικιά μου κομματική οικογένεια, κουράστηκα πια να την πυροβολώ και να πυροβολώ και όλους τους άλλους και να λέω ότι πρέπει να μην τα παίξω όλοι εσείς οι κομματικοί σχηματισμοί και πολιτικές δυνάμεις που δεν ωφελήσατε την Ελλάδα και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Με αποτέλεσμα σήμερα να πάρει τη σκητάλη ένα πιο αδρανοποιημένο σχήμα το οποίο κάνει μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Είμαι πια της άποψης ότι πρέπει να επανακινήσουμε τα πράγματα και να επανακινήσουμε και ενισχύοντας τα θεμέλια των παλιών χώρων. Γιατί κοιτάξτε κύριε Γεννηματά, και είναι στο χέρι το δικό σας και των άλλων πολιτικών αρχηγών να διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια αλληλουχία και ταυτόχρονα μια σύγκρουση αριθμών μέσα στην εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα και μέσα στην κοινωνία. Γιατί εγώ εδώ βλέπω ένα, ως αυτοδιοικητικός, ένα ακροατήριο από το οποίο έχω πάρει 56% την πρώτη Κυριακή. Εγώ δεν βλέπω διαφορές, όπως εσείς είδατε και καλά κάνετε και μπορεί να είναι και έτσι, ποιοτικές, πολιτικές, ιδεολογικές. Εγώ βλέπω μέσα από την αυτοδιοίκη μου αντίληψη μια κοινωνία που είναι μαζί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους αργούς ρυθμούς υλοποίησης έργων όπως ο LNG, προειδοποιώντας ωστόσο την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πως σε περίπτωση που ανέλθει στην εξουσία και υλοποιήσει τα σχέδια επένδυσης του χρυσού στην περιοχή, όλη η κοινωνία, ακόμη και στελέχη του κόμματος, θα ταχθούν εναντίον της. Παράλληλα, αναφορά έκανε και στο ζήτημα της απλής αναλογικής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτήν την αδρανοποίηση, γιατί μέχρι τώρα στην Αλεξανδρούπολη και όσα είπατε και όσα πάνε να γίνουν μέσα από, από το δίκτυο φυσικού αερίου αγωγών στην Αλεξανδρούπολη, γίνεται ένας διεθνής χώρος, όλα αυτά γίνανε πιο μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούνται τώρα διαδικαστικά από αυτόν και μάλιστα με αργούς ρυθμούς. Ακόμα και το LNG που πάει να γίνει, το 12 εγώ ήμουν δήμαρχος και το παράσαμε κατευθείαν από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα ως γνωμοδότηση, γιατί θεωρήσαμε ότι έχει μηδενική προσβολή στο περιβάλλον. Και να σας θυμίσω εδώ πέρα, μην σκεφτείτε ποτέ, μην διανοηθείτε αν θείτε στην εξουσία, γιατί αυτό σας εύχομαι, να σκεφτείτε να υλοποιήσετε επένδυση χρυσού στην Αλεξανδρούπολη, γιατί θα έχετε όλους αυτούς μαζί και τους δικούς ανθρώπους ενάντια. Και κόντρα, γιατί νεκρώνουν κάθε προοπτική ανάπτυξη σε ένα σωρό άλλους τομείς. Έλεγα λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει να καταστρέψει τοπική αυτοδιοίκηση με το μοντέλο που πάει να φέρει του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής. Κοιτάξτε, έτσι κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε. Επειδή διαπιστώνει ότι όπως και τώρα η περιφέρεια Ανατολικής Μεσογείου δεν έχει ούτε έναν δήμαρχο που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή διαπιστώνει ότι αυτή η κατάσταση θα επαναληφθεί και στις εκλογές του Μαΐου του 19, ακούω τώρα για Οκτώβριο του 18, είναι αντισταγματικό αυτό που θα κάνει. Αν το κάνει, είναι ικανός να το κάνει και αυτό. Προσέξτε παρακαλώ και βοηθήστε μας. Πολλά ήταν τα παλιά αλλά και τα νέα στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν στη δεύτερη περιφερειακή μερίδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Αλεξανδρούπολη. Ας ακούσουμε τα όσα δήλωσαν. Είναι μια περιφερειακή συνάντηση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Υπάρχει ένα νέο δεδομένο εκτός από τα γνωστά. Ουσιαστικά υπάρχει η επικαιροποίηση ή επαναφορά, αν θέλετε, μιας πρότασης που μιλάει για έναν ενιαίο φορέα και για εκλογή αρχηγού από τη βάση. Εκτιμώ ότι αυτό δημιουργεί έτσι νέες προσδοκίες και ήταν αναγκαίο να γίνει. Δεν πιστεύω στο όλοι μαζί. Η ενιοποίηση, ο νέος αυτός φορέας, η ενιοποίηση των απόψεων είναι το κύριο ζήτημα και όποιοι δεν συμφωνούν με τις προγραμματικές μας θέσεις, με τις απόψεις που θα διατυπώσουμε, εν πάση περιπτώσει με τα μηνύματα που θα εκπέμψουμε, εν πάση περιπτώσει παιδιά, ας μείνουν και απ' έξω. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ξεκινά μια διαδικασία της πρότασης για τον τόπο. Μια καινούργια πρόταση για τον τόπο. Αυτή η πρόταση για τον τόπο θα συζητηθεί σήμερα. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα για το αύριο. Με νέους ανθρώπους. Όχι με μένα. Εγώ είμαι παλιός. Με νέους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν οι νέοι άνθρωποι, στις ιδέες και στις απόψεις, νομίζω ότι θα φέρουν ένα καλύτερο αύριο. Όχι με εμάς τους παλιούς, αλλά με τους νέους. Καταρχήν είμαστε σε μια προσυνεδριακή διαδικασία. Θεωρούμε σαν Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο το πολιτικό και οργανωτικό συνέδριο το οποίο ακολουθεί. Θα πρέπει να
δουλέψουμε σκληρά και να επαναπροσδιορίσουμε, θα πρέπει να ορίσουμε μάλλον στο πολιτικό συνέδριο που ακολουθεί τη νέα μας πολιτική ταυτότητα, θα πρέπει να καθορίσουμε την οργανωτική δομή και τα πλαίσια λειτουργίας, θα πρέπει να χαράξουμε τον οδικό χάρτη για το πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά και φυσικά μετά όλοι μαζί να προχωρήσουμε στη δημιουργία του νέου προγράμματος Ελλάδα, του προγράμματος το οποίο θα οδηγήσει, πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει, ότι θα οδηγήσει μια νέα μεταρρυθμιστική σύγχρονη Ελλάδα μακριά από τις παλιές παθογένειες. Υπάρχει ενότητα, το θέμα είναι πραγματική ενότητα, έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα και έχει όπως για το Θεαθήνε. Αυτή η συνάντηση είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε όλα, πάντα πρέπει να τα λέμε όλα και την αλήθεια, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πρώτα με τους αυτούς μας και μετά με όλους τους άλλους. Για να πούμε φυσικά και την αλήθεια στον κόσμο που αύριο θα θέλει να ψηφίσει Δημοκρατική Συμπαράταξη. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Πρέπει να είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη να καλύψει αυτό το τεράστιο κενό από τότε με τα προβλήματα που είχαμε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, με τα λάθη τα δικά μας βέβαια, τα είδαμε και πραγματικά να δώσουμε ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο ρυθμό, ένα άλλο momentum στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στην νεολαία. Το πρόβλημα είναι η νεολαία. Και σήμερα πραγματικά δείχνει εδώ με την παρουσία του ότι και νέων κόσμου ότι το έχουν καταλάβει. Και εκεί πρέπει να απευθυνθούμε πρώτα σε όλα τα στρώματα, αλλά βασικά σε κάποιους νέους ανθρώπους. Παλιά και νέα εδώ πέρα έχουν έρθει από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θεσμικοί παράγοντες εκτός από στελέχη. Αυτό το οποίο κάνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα κάνει την παρουσίαση του προγράμματός της εν ώψη του συνεδρίου. Και ζητήσαμε και από τους θεσμικούς φορείς κάποιες απόψεις, κάποιες προτάσεις ώστε να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμά μας, γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας είναι μια πολύ κομβική περιφέρεια, είναι η είσοδος της Ευρώπης και θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε τους τομείς ανάπτυξης που θα πρέπει να εστιαστούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια η απαξίωσή της μας έχει φέρει σε ένα τέλμα. Θα πρέπει να ενσωματώσουμε τις προτάσεις όλων των φορέων των τοπικών που ξέρουν καλύτερα από τους Αθηναίους κακά τα ψέματα το τι χρειάζεται, τι προοπτικές έχει αυτός ο τόπος, να πάμε σε ένα επιτελικό κράτος από την Αθήνα, να θεσμοθετήσει πόρους για την τοπική αυτοδιοίκηση, να συνδέσει ό,τι καλύτερο έχουμε εδώ πέρα με την παραγωγή, με την πρωτογενή παραγωγή και, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο για τον τόπο μας. Αλλά το κυρίαρχο είναι το να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε σοβαροί, ότι είμαστε ειλικρινείς, ότι πραγματικά πιστεύουμε. Προσωπικά είμαι εδώ γιατί ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Προέδρου, γιατί πιστεύω στην προσπάθειά της, πιστεύω στην προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων και δηλώνω παρούσα, θα συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες και θα είμαι στη Δημοκρατική Συμπαράταξη όπου αυτή με χρειαστεί. Ακόμη δηλαδή και για υποψηφιότητα σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι θέμα που αφορά τα όργανα και την Πρόεδρο. Εγώ δηλώνω παρούσα. Με κορμό εμείς λέμε το ΠΑΣΟΚ, είναι όμως μια καινούργια κίνηση. Βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση και πιστεύω ότι ημέρα με την ημέρα όλο αυτό το λαϊκό κίνημα θα δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας τη Δευτέρα 19 Ιουνίου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ταγί Περντογάν στην Κίνα. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον Μπιναλή Γιλντιρίμ θα καταφτάσει στον αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης από την Αθήνα, ύστερα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ατζέντα της οποίας θα περιλαμβάνει τις διμερείς σχέσεις, το προσφυγικό, τα ευρωτουρκικά και το κυπριακό. Στη συνέχεια, ο Τούρκος θα μεταβεί στην Κομωτινή και συγκεκριμένα στο τουρκικό προξενείο. Ακολούθως θα επισκεφθεί τοπική επιχείρηση, συσκευαστήριο κερασιών του Λεβέντ Σαδίκ, γιο του εκλειπώντος βουλευτή και ιδρυτή του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας ΔΕΠ στο χωριό Δήμη. Και μετά, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα παραστεί σε προσευχή σε τζαμί της Συνοικίας Κύρ Μαχαλά. Θα ακολουθήσει μετάβαση στο χωριό Λύκειο και δείπνο Ιφτάρ και πέρασμα από τα Αριανά. Ο Μπιναλή Γιλντιρίμ αναμένεται να αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη το βράδυ με κατεύθυνση την Τουρκία. Τα έκτακτα μέτρα που θα λάβει η αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα είναι πολύ ισχυρά.
Να σημειωθεί ότι ο Μπιναλή Γιλντιρίμ επισκέφθηκε την Ελλάδα 2,5 χρόνια πριν, ενώ την περιοχή της Θράκης είχε να επισκεφθεί Τούρκος Πρωθυπουργός 13 χρόνια. Οι κεραυνοί που έπεσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σαμοθράκη είχαν ως αποτέλεσμα το νησί να βυθιστεί στο σκοτάδι. Τεχνικός από την Αλεξανδρούπολη θα έφτανε στο νησί το μεσημέρι για να αποκαταστήσει τη βλάβη, σύμφωνα με τον τομεάρχη του δικτύου της ΔΕΔΙΑ Αλεξανδρούπολης. Χωρίς ρεύμα παραμένει το νότιο τμήμα της Σαμοθράκης εξαιτίας πτώσης κεραυνών τα ξημερώματα του Σαββάτου από την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί. Όπως δήλωσε ο τομεάρχης δικτύου Αλεξανδρούπολης Γιάννης Βαβίας, τεχνικός θα μεταβεί στο νησί για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας, πέσανε κεραυνοί στο νότιο τμήμα της Σαμοθράκης με αποτέλεσμα το δίκτυο να πάθει ζημιά. Συνεδρίασε στις 10 η ώρα σήμερα το πρωί το συντονιστικό δημοτικό όργανο που αποφάσισε να ζητήσει από την καταδίωξη να μεταφέρει έναν χειριστή δικό μας, λόγω του ότι στη Σαμοθράκη ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καλαθοφόρο όχημα, να μεταφερθεί στη Σαμοθράκη έτσι ώστε να προσπαθήσει να δημιουργήσει την αποκατάσταση και να λειτουργήσει το γερανό που έχουμε εμείς εκεί για να ηλεκτροδοτηθεί το νότιο τμήμα, δηλαδή ο Προφήτης Ηλίας, το Λάκωμα και τα υπόλοιπα χωριά του Νότου. Εφόσον θα πάει το συγκεκριμένο άτομο να μπορέσει να λειτουργήσει το γερανοφόρο όχημα, θα δουλέψουν αμέσως τα συνεργεία, το συνεργείο που έχουμε εκεί πέρα για την αποκατάσταση. Η κεραυνή είναι κεραυνή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε τους κεραυνούς και έτσι προσπαθούμε να έχουμε ετοιμότητα σε οτιδήποτε. Εμείς έχουμε στη Σαμοθράκη ετοιμότητα και αμέσως μόλις θα μεταφερθεί ο συγκεκριμένος χειριστής στη Σαμοθράκη θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για την αποκατάσταση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σαμοθράκης Θανάση Βίτσα, προκειμένου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διακοπή ρεύματος στο νησί. Κύριε Βίτσα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γνωρίζουμε. Άκουγα την κυρία Βαβία. Ήταν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Από το πρωί επιληφθήκαμε του θέματος ως Δήμος. Κάναμε άμεσες ενέργειες. Ήρθαμε σε επαφή με τη διοίκηση της ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ νωρίς συνεδρίασε το συντονιστικό τοπικό όργανο και αυτομάτως κινητοποιήθηκε η διαδικασία μετακίνησης του σκάφους του λιμενικού. Πολύ καλή συνεργασία με τον λιμενάρχη της Αλεξανδρούπολης και με τα παιδιά του πληρώματος που ανταποκρίθηκαν άμεσα. Βρέθηκαν στο πλοίο πολύ γρήγορα, έγινε μετακίνηση 12.30 ώρα το μεσημέρι. Έφτασε ο τεχνικός της ΔΕΗ και αμέσως τον περίμενε το τοπικό συνεργείο. Βρέθηκαν στο πεδίο και πολύ νωρίς το απόγευμα είχαμε αποκατάσταση της βλάβης. Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν για τη Σαμοθράκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βίτσα. Και εγώ ευχαριστώ όπως και όλους όσους συνέβαλαν για τη γρήγορη αποκατάσταση. Γιατί καταλαβαίνετε το πλοίο, το δρομολόγιο ήταν στις 6 από Αλεξανδρούπολη. Όποιος θα έπαιρνε το δρομολόγιο τον 6 να φτάσει 8.30-9 παρά, τον έπιανε το σκοτάδι. Άρα μιλάμε. Μέναν τα νότια χωριά 24 ώρες χωρίς ρεύμα, κάτι που δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε. Αλλά υπήρχε καλή συνεργασία με το Λιμεναρχείο και με τη ΔΕΗ και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα. Και Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής και των επερχόμενων αναλλαγών στον Καρλικράτη βρέθηκαν στο επίκεντρο του Πολιτικού Συμβουλίου Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποκτήσει πολιτική ωριμότητα προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Στοιχείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ατζέντα της συζήτησης ήταν πλούσια με το ζήτημα της μετανάστευσης και των μεγάλων προσφυγικών ροών που δέχεται η Ελλάδα να κυριαρχεί. Συμμετείχα τις περασμένες μέρες στοιχείο σε ένα συνέδριο της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης, όπου συμμετείχαμε 120 περίπου δήμαρχοι και περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη.
Ήταν ένα συμβούλιο, είναι ένα συμβούλιο το οποίο ασχολείται με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, αυτοδιοίκησης, με διάφορα θέματα όπως αυτό το οποίο ασχολήθηκε στοιχείο προχθές, δηλαδή με το πρόβλημα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των προσφύγων μέσα στους χώρους και στους τόπους όπου μεταναστεύουν, με όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και τα ξέρουμε πάρα πολύ όλοι, προβλήματα πολιτισμικής διαφοροποίησης, θρησκευτικής διαφοράς και κοινωνικών διαφοροποιήσεων, που όλα αυτά μέσα από αυτό το συμβούλιο και την συμπεριφορά των μελών του προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Ακολούθησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, στην οποία συζητήθηκε το ζήτημα των τροποποιήσεων στον Καλλικράτη και ιδιαίτερα η οικονομική αυτοτέλεια των κατατόπους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεδρίασε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο οποίο συμμετέχω ως πρόεδρος της ΠΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συζητήσαμε μεταξύ των θεμάτων δύο, τα οποία μας απέσπασαν το 80% του χρόνου. Το ένα ήταν το πρώτο, η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και η μεταφορά πόρων προκειμένου να σταθεί στο ύψος βάση του Καλλικράτη και των τροποποιήσεων όπως έρχονται αυτές από την κοινή κυβέρνηση, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες και να τις κρατήσουμε σε ένα επίπεδο ποιοτικό υψηλό. Τέθηκε επίσης και το ζήτημα της τροποποίησης του εκλογικού νόμου, μια μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο πλαίσιο αλλαγών στον Καλλικράτη. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης επεσήμανε ότι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν κατά πλειοψηφία ως προς την αντίθεσή τους, καθώς τίθεται ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, παραμένοντας ωστόσο ανοιχτή προς περαιτέρω διαπραγμάτευση με την κεντρική πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το επόμενο θέμα που συζητήσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ήταν το περιβόητο για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου και την θέσπιση της απλής αναλογικής από την κυβέρνηση, που το θεωρεί ως θέσφατο και δεδομένο να συμβεί. Σχεδόν όλοι εκεί είπαμε ότι δεν μπορεί να συμβεί η τροποποίηση του εκλογικού νόμου στηριζόμενη στην απλή αναλογική, στηριζόμενη στο γεγονός το οποίο θέλει η κυβέρνηση να πιστεύει ότι είναι αυτονόητο και εύκολο να συμβεί. Δηλαδή, στο γεγονός ότι οθείται σε αυτό η κυβέρνηση για να δημιουργήσει πολιτισμό πολιτικό και συνεργασίες. Μα για να γίνει η τροποποίηση του εκλογικού νόμου και να έχουμε απλή αναλογική που χρειάζεται συνεργασίες, πρέπει πιο μπροστά να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολιτικό πολιτισμό, που αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί, αλλά θέλει αρκετό καιρό για να συμβεί. Θέλουν να μετατρέψουν την κεντρική σκηνή, δυστυχώς, να μετατρέψουν μάλλον τις περιφερειακές σκηνές των Δημοτικών Συμβουλίων σε κεντρική σκηνή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, δεν το θέλει κανείς, ούτε και ο λαός, ούτε και οι τοπικές κοινωνίες, και πρέπει να καταλάβει η κεντρική κυβέρνηση ότι ναι, θα δεχθούμε να συζητήσουμε για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Και εάν συμφωνήσουμε σε ένα μοντέλο κατασκευασμένο στα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι διαμορφωμένη πολιτισμικά και πολιτικά και κοινωνικά, και εκεί τότε πραγματικά με καλή προαίρεση και καλή πίστη, για το καλό πάντα των τοπικών κοινωνιών και του λαού μας, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Κάλεσμα στους δημότες που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους στο νεοσύστατο πυροσβεστικό κλιμάκιο Τφερών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης απευθύνει ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γκότσης. Η ίδρυση και λειτουργία του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι πραγματικότητα, με τον Αντιδήμαρχο Φερών Νίκο Γκότση και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης να απευθύνουν πρόσκληση σε δημότες που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, συμμετέχοντας στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Φερών. Στις 25 Μαΐου εγκαινιάστηκε το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο των Φερών. Εκεί είπαμε ότι δεν σταματούμε στο κλιμάκιο, συνεχίζουμε. Και το συνεχίζουμε σημαίνει ότι θέλουμε να το μετατρέψουμε σε εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε και με άλλους εθελοντές. Ήδη κάναμε μια έκκληση σε συνεργασία με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κούκουρα, που καλούμε νέους και νέες
αλλά και μεγαλύτερες και μέσες ηλικίες. Από 18 μέχρι 55 χρονών αφορά έκκληση άντρες και γυναίκες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν ενεργά στην αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου των Φερών. Μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν τόσο στο πυροσβεστικό κλιμάκι όσο και στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας στην κυρία Νάκου για να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες και όσοι το επιθυμούν να σιγά σιγά να καταθέτουν τα χαρτιά τους και να συντάξουμε τους ανάλογους φαγγέλους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις όπως να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία, να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα, να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κολλήματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης δοκίμων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης, και τέλος να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Στόχος μας είναι τον Νοέμβριο που θα ξεκινήσει η σχολή να έχουμε έναν επαρκή αριθμό νέων εθελοντών, ώστε το εθελοντικό κλιμάκιο των Φερών να ενισχυθεί και με εθελοντές αλλά και με υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό. Ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στήρισε την υπόσχεσή του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αρχιπυροσβέστης προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου και έχει ενισχυθεί και με ακόμη έναν αρχιπυροσβέστη, δηλαδή με δύο άτομα μόνιμο προσωπικό. Επίσης ετοιμάζεται και το όχημα και σε λίγες μέρες θα μας το παραδώσουν, θα έρθει και αυτό στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Φερών. Και όλα καταδεικνύουν και δείχνουν ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Φερών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εδραιωθεί ως νέα υπηρεσία εδώ στην Δημοτική Ενότητα των Φερών και μάλιστα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Στην Αλεξανδρούπολη, από την κορυφή του κόσμου, επέστρεψε η Κικίτσα Καλδίμη. Η τολμηρή ορειβά της έφτασε μόλις 600 μέτρα από την κορυφή του Έβερεστ, σκορπίζοντας χαμόγελα ικανοποίησης και περηφάνειας στους ανθρώπους της. Από την κορυφή του κόσμου στην Αλεξανδρούπολη επέστρεψε η Κικίτσα Καλδίμη, ύστερα από την ολοκλήρωση του τολμηρού εγχειρήματος ανάβασης στο ψηλότερο βουνό του κόσμου. Τα ξημερώματα της 23ης Μαΐου, η ευρύτησα ορειβάτης άγγιξε τα 8.250 μέτρα, 600 μέτρα από την κορυφή του Έβερεστ. Η υποδοχή που της επεφύλαξαν συγγενείς και φίλοι ήταν θερμή, ύστερα από συνολικά δύο μήνες από την αποχώρησή της από την πρωτεύουσα του νομού Έβρου για την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αρχικά γιατί επέστρεψα στους γονείς μου, στο σύζυγό μου και στους φίλους μου που τους είχα πεθυμίσει και με είχαν πεθυμίσει πάρα πολύ κι αυτοί. Νιώθω ότι έχω γίνει και έτσι, έχω κερδίσει μια πολύ όμορφη εμπειρία και νιώθω ότι είμαι ένας άλλος άνθρωπος και βλέπω την ίδια μου την πόλη πλέον με άλλα μάτια. Είναι λίγο περίεργα και δύσκολη προσαρμογή σίγουρα από το βουνό το να βρεθείς πίσω σε μια πόλη με τα τετριμένα και τα πιο απλά πράγματα, ενώ εκεί πέρα είχα ζήσει κάτι πολύ έντονο και πολύ επικίνδυνο, δυνατό. Η Κικίτσα Καλδίμη είναι η πρώτη Ελληνίδα που επιχείρησε να αναρριχηθεί στην κορυφή του Έβερεστ των 8.848 μέτρων, βάζοντας μπρος το τολμηρό της εγχείρημα ύστερα από 40 ημέρες προετοιμασίας και εγκλιματισμού σε μεγάλα υψόμετρα. Η περιπέτειά της ξεκίνησε από το 2015, όταν και έγινε η πρώτη της γνωριμία με τον κόσμο της ορειβασίας. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Μιλάμε ότι ήμασταν για δύο μήνες πάνω από τα 5.400 μέτρα και αυτό από μόνο του ούτως ή άλλως καταπονεί πάρα πολύ τον οργανισμό μας και ψυχολογικά βέβαια. Κατά τη διάρκεια της τελικής προσπάθειας προς την κορυφή ζήσαμε και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ πριν ήμασταν περίπου στους μείον 20, επάνω βρεθήκαμε να έχουμε στην κορυφή, προς την κορυφή δηλαδή, μείον 60 βαθμούς Κελσίου chill factor. Βρεθήκαμε να αντιμετωπίζουμε ρηπές ανέμου της τάξης των 100 χιλιόμετρων ανά ώρα. Το οξυγόνο φυσικά ήταν πολύ πολύ λιγότερο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν όλα και να είναι όλα πιο επικίνδυνα. Από τα μέσα του 2015 ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στην αναρρίχηση, ενώ το καλοκαίρι του 2016 άρχισε η βασική της εκπαίδευση και οι διαδρομές σε ψηλά και δύσκολα βουνά σε όλη την Ιφίλιο, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφής του Ολύμπου.
Λέω πάντα ότι όλοι με ρωτάνε και εκεί δεν σε πείραξε και λέω δεν με πείραξε, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η εμπειρία και το ταξίδι. Η κορυφή θα είναι πάντα εκεί, θα με περιμένει να αποφασίσω να πάω. Και πάντα όταν πηγαίνουμε σε ένα βουνό υπάρχει πιθανότητα να μην ανεβείς. Οπότε ήξερα, είχα μέσα μου την πιθανότητα ότι μπορεί το βουνό να μας επιτρέψει να ανεβούμε. Οπότε ήταν πολύ στιγμιαία η αίσθηση της στεναχώριας. Ότι έφτασα τόσο κοντά και δεν πήγα. Μετά συνειδητοποίησα τι κάνω, για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ, τι είναι πιο σημαντικό η ζωή μου ή απλά το να γραφτεί το όνομά μου σε ένα χαρτί. Το τολμηρό εγχείρημα της ελληνικής αποστολής Higher Than Everest τερμάτισε 600 μέτρα από την κορυφή του κόσμου εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Το ταξίδι της Κικής, ωστόσο, μόλις ξεκίνησε. Εάν συνεχίζαμε κι άλλο, σίγουρα θα ρισκάραμε κάποια από τα μέλη του σώματός μας, θα χάναμε κάτι από κρυοπαγήματα. Ακόμα και μπορεί να χάναμε την ίδια μας τη ζωή, γιατί οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες. Σίγουρα θα κάνω ορειβατικές απόπειρες από εδώ και πέρα. Σίγουρα θα σας ενημερώσω άμεσα. Θα κάνω τις 7 κορυφές σίγουρα, το έχω αποφασίσει. Μία νύχτα στο μουσείο καλεί τους μικρούς του φίλους να περάσουν το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Πρόκειται για μία εκπαιδευτική δράση διαφορετική από τις άλλες, καθώς περιλαμβάνει διανυκτέρευση, προβολή ταινίας, μαγειρική και πολλά άλλα. Μία βραδιά γεμάτη γέλια, περιπέτεια, ιστορίες μυστηρίου, γρίφους, προβολή ταινίας, μαγειρέματα και διανυκτέρευση περιμένει τους μικρούς φίλους του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης το Σάββατο 24 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Ένα μαγικό κλείσιμο της χρονιάς για τους μικρούς εξερευνητές στο πιο οργανωμένο και απίθανο πιτζάμα πάρτι, όπου τα παιδιά θα παίξουν, θα δραστηριοποιηθούν και θα δουν τα εκθέματα του μουσείου να αποκτούν ζωή υπό το φως της φαντασίας τους. Το Σάββατο 24 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει μια νύχτα στο μουσείο. Πρόκειται για μια ημερήσια στην ουσία δράση, όπου τα παιδιά θα διανυκτερεύσουν στο μουσείο, κάνοντας διάφορες δράσεις σε μορφή περιπέτειας μέσα στο χώρο του μουσείου. Θα υπάρχουν γρίφοι, ιστορίες μυστηρίου, θα μαγειρέψουν το δείπνο τους, θα παρακολουθήσουν μια ταινία, θα κινηθούν εδώ στο χώρο του μουσείου, θα ξυπνήσουμε Κυριακή πρωί, θα φάμε το πρωινό μας και μετά θα πάνε στο σπίτι τους. Η δράση είναι για παιδιά άνω των 7 ετών. Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί. Οι εγγραφές συνεχίζονται, αν και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες θέσεις, γιατί θα το κάνουμε σε μικρό κύκλο. Το κόστος της δράσης είναι στα 25 ευρώ. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το φαγητό, η διαμονή, οι δράσεις και η συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά καλούνται να έχουν μαζί τους οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα, ένα sleeping pack, έναν υπνόσακο δηλαδή, και πιτζάμες. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 7 ετών, με τον κατώτατο αριθμό συμμετοχών να διαμορφώνεται στα 10 παιδιά και τον ανώτατο στα 17. Όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να λάβουν μέρος στο πιο πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν με το Εθνολογικό Μουσείο. Η ιδέα προέκυψε γιατί πριν από 5 χρόνια το Μουσείο είχε κάνει πάλι μια τέτοια δράση. Βέβαια, αυτό ήταν χειμώνα. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει και σε καλοκαιρινούς μήνες, για να είμαστε κι εμείς πιο άνετα και ο χώρος να είναι πιο ευχάριστος. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο για μια πολύ γεμάτη ακαδημαϊκή χρονιά στο κομμάτι το παιδαγωγικό του μουσείου, και είναι σίγουρα μια εμπειρία που θα μείνει στα παιδιά. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφέρθηκε και στα προγράμματα που σχεδιάζει το μουσείο εν ώψη των διακοπών του καλοκαιριού. Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει αρχές Ιουλίου. Η θεματολογία του θα είναι οι μικροί detective ανακαλύπτουν το μουσείο. Θα είναι για παιδιά πάλι από 7-8 ετών και άνω, για μια μικρή ομάδα παιδιών. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών θα είναι στα 15 άτομα. Το πρόγραμμα θα το υλοποιήσει η Φανή Μοκαΐτη, παιδαγωγός εν ψυχότρια, και τα παιδιά κάθε μέρα θα ανακαλύπτουν μέσα από διάφορες πάλι δραστηριότητες και γρίφους κάθε μέρα μια διαφορετική ενότητα του μουσείου. Αυτό έχει να κάνει κυρίως για τα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τους χώρους του μουσείου και να ανακαλύψουν πόσους θησαυρούς κρυμμένους κρύβει η κάθε μια θεματική ενότητα του μουσείου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.